Μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απάντηση. Ορισμένοι έχουν εμφανιστεί, πολύ ελάχιστοι, που τους στέλνει ο ΑΕΔ στην υπηρεσία για να φέρουν ορισμένα χαρτιά, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα που θα πιάσουν δουλειά δεν τη γνωρίζουμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι τέλος του μήνα θα έχουμε προσωπικό από το κοινοποιητή. Σε άλλους δήμους έχουν ξεκινήσει. Σε άλλους δήμους, όπως έχω πληροφόρηση από τη ΣΑΜΟ, είναι τελειωμένοι. Έχουν πιάσει. Στην καθυστέρηση πώς είναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει εμπόδια προσωπικού ο ΑΕΤ της ΧΗ. Από πληροφορίες και αυτά. Δεν είμαι ειδικός. Πόσα άτομα περιμένετε τώρα στην πρώτη φάση? Ο Δήμος Χίου περιμένει, δεν υπάρχει πρώτη ή δεύτερη φάση. Τα άτομα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το Δήμο της Χίου είναι 99. Για όλες τις υπηρεσίες. Μόλις έρθουν αυτοί θα ξεκινήσουν και οι χορτοκοπές, γιατί βλέπουμε ότι έχουν καθυστερήσει και στην πόλη της Χίου, δηλαδή οι δρόμοι. Προσέξτε να δείτε, γιατί βλέπουν ότι στο Facebook γράφουμε, κάνουμε χορτοκοπία, ας πούμε σήμερα στην Ευαγγελίστρια, και έρχεται και η άλλη γειτονιά και λέει έλα και σε μένα. Είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε πέρσι. Όλο το καλοκαίρι χορτοκόβομαι. Και αν την Παρασκευή που λένε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να βρέξει, σε 15 μέρες τα χόρτα θα ξανάβουν. Κάθε μέρα είμαστε σε 4 γειτονιές. Η πόλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα είμαστε έξω από το αεροδρόμιο, είμαστε στο Γκάμπο, στο Απόμερο, είμαστε στην Ευαγγελίστρια και από την Τρίτη θα μπούμε Φρούριο, στο κέντρο του Κάμπου εκεί η Φραγκοβούνη. Έχει γίνει ένας προγραμματισμός, πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε καλύψει το 80% της πόλης.